Δημήτρης Καπούνης από την Σχοινούσα, γιατί ακριβώς είναι η 10η γιορτή φάβας εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί. Ναι, ναι. Όλο γιορτάζει ο κύριος Καπούνης εκεί με τους συνδετημόνες. Στην Άξο και με το σωστό τρόπο γιορτάζει. Αλλά εμείς όλο είμαστε από μακριά. Εμείς μόνο βλέπουμε. Να δοκιμάσουμε κάτι εμείς μια φορά δεν έχει, κύριε Καπούνη, έτσι. Εγώ τα σημειώνω αυτά στο τάμπλετ. Φυσικά φέτος είναι λιγότερο. Μέσα στον αέρα. Αλλά το φεστιβάλ. Τι γίνεται, τι ακούγεται. Ότι... κύριε Πρόεδρε, κύριε Καπούνη, είμαστε στον αέρα, ε. Πρόεδρε, μας ακούς, δεν μας ακούς καθόλου. Σας ακούμε. Α, τώρα σας ακούμε κι εμείς. Κανονικά. Ωραία. Καλημέρα από τη Σχοινούσα. Το 10ο φεστιβάλ Φάβας γίνεται και φέτος. Παρά το ότι η Φάβα φέτος λόγω ανοδείας δεν ήταν και τόσο πολύ, όμως το φεστιβάλ το κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα. Δίπλα μου είναι ο Νίκος, ο νομικός αντιδήμαρχος της Σχοινούσας και πρόεδρος του Συλλόγου. Να μας πει δύο λόγια για τη Φάβα. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να κάνουμε τη 10η γιορτή Φάβα Σχοινούσας. Να καταφέρουμε να διέχουμε και να γλεντάμε για αυτό το προϊόν που μας ψηφοδότησαν οι παππούδες μας. Όλες οι συνθήκες, όπως και να είναι τα πράγματα, εμείς πρέπει να γλεντάμε και, γιατί το γλέντι και ο χορός και το τραγούδι είναι αυτό που μας δίνει ζωή εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είπα στην αρχή εγώ για να το ενώσω με τα αθλητικά το Φάβα United, θα πω Φάβα United. Η Φάβα ενώνει. Είναι καταπληκτική. Σωστά. Ειδικά η Φάβα Σχοινούσας. Καταπληκτική. Να πούμε ότι η εκδήλωση της Φάβας γίνεται δίπλα στο σχολείο, οπότε όλοι ψηφίζουμε Φάβα και μετά πάμε και ψηφίζουμε κανονικά. Είτε αυτό εδώ είναι. Στη Σχοινούσα, αυτό είτε είναι. Στα νησιά, είτε στην επιστρέφω. Πόσες μέρες είναι γιορτή? Δύο μέρες είναι. Ξεκινήσαμε χτες από τον χώρο μπροστά από την Κυριακή των Εισοδίων. Είχαμε δύο παρουσιάσεις. Παρουσιάστηκε ένα προϊόν που έχει φτιαχτεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έχει Φάβα Σχοινούσας, από ένα παιδί, από μια ομάδα που στην Ιωπέθμη έχει ένα παιδί που είναι για τη Σχοινούσας, το Βέρκι. Α, τι προϊόν φάβας. Είναι αυτό? Είναι ένα vegan snack φάβας, όπου είναι σε σακουλάκι, είναι vegan και έχει μέσα φάβα, παντζάρι, μανιτάρι, κρεμμύδι. Α, πάρα πολύ ωραίο. Κάνει σαν τζέρκι, σαν ένα τζέρκι, σαν ένα παστό κομμάτι από φάβα και παντζάρι. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα, η οποία έχει μεταπευτεί και σε διαγωνισμό πρωτοτυπίας για... Να έρθείτε την επόμενη φορά, και σε εσάς το λέω, Πρόεδρε, να έρθείτε στο στούντιο να μας παρουσιάσετε και αυτό το σνακ από φάβα και τη φάβα την παραδοσιακή. Μπας και αποφύγουμε το φάτε μάτια φάβα. Εδώ παντρεύουμε τη φάβα με τα μάτια μας. Τη γραβιέρα της Νάξου. Λοιπόν, θα έρθουμε. Τέλειο αυτό. Βιολιά. Ακόμη πιο ωραία ακούστηκε. Μας έχετε υποσχεθεί βιολιά, τα βλέπουμε έτοιμα. Θα ακούσουμε. Εδώ λίγο. Θα έχουμε ένα βιολιά. Πάμε, παιδιά. Για πάμε. Πάμε να πούμε τους μουσικούς μας. Είναι ο Νέος, ο Ρέτσο Τρίπης και ο Γιάννης ο Πέτρος. Στο λαό του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης Καπούνης, όπως πάντα. Τον ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλοι τον κόσμο Σχοινούσα. Με χαρά. Ωραία, ωραία που δεν έλα, πάμε σε διάλειμμα με αυτή την ωραία εικόνα. Είχαμε μια μικρή διακοπή. Ναι. Ωραία είναι η εικόνα, απλά έχουμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά. Καταπληκτική. Φάβα ακόμη περισσότερο.